Να ακούω στην επίσημη Γαλλία να λέει θα παγώσουμε, θα παγώσουμε. Προκαλεί πραγματικά σοκ. Όπω είναι φυσικό, οι τιμέ εκτοξεύονται και συμπαρασύρουν τι τιμέ στα καύσιμα, τι τιμέ στα προϊόντα. Ενώ ανησυχεί και το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο τη Δευτέρα θα πρέπει να καταθέσει στη Βουλή το προσχέδιο του νέου προπολογισμού. Πάμε στο Βασίλη Τσεκούρα που είναι κοντά μα για να δούμε ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία του προπολογισμού και αν αυτέ οι αυξήσει έχουν ληφθεί υπόψη, Βασίλη. Λοιπόν, σίγουρο, ο είναι ότι έχουμε μια ενεργειακή κρίση μπροστά μα και μια έκρηξη τιμών που εδώ έχουμε δύο πολύ σημαντικού παράγοντε. Για πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η έκρηξη των τιμών, άρα η ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν και, δεύτερο... και δύο σενάρια εκεί. Έτσι, Το ένα είναι το ευχάριστο, το αισιόδοξο, α πούμε, ότι τον Μάρτιο θα έχουμε τελειώσει. Που πώ τη βγάζουμε μέχρι το Μάρτιν Σωστή. το ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο. Κάποιοι λένε και μέχρι το καλοκαίρι όπω ακούσαμε και στο βίντεο. Και το δεύτερο λοιπόν είναι αν θα έχουμε πολύ βαρύ χειμώνα. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Άρα θα έχουμε ε, άνοδο των, πολύ μεγάλη άνοδο των, τιμών. Γι' αυτό και η Bank of America λέει ότι υπάρχει ένα φιαλτικό σενάριο να αυξηθούν κατά 500 ευρώ οι λογαριασμοί των οικοκυριών σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν περιλαμβάνει σε αυτή την έρευνα στην Ελλάδα. Την Ελλάδα αλλά είναι πολλέ χώρε και το του Ευρωπαϊκού Νότου σε αυτή την, uh, την πρόβλεψη για το συν 500 ευρώ για την τιμή του ρεύματο αλλά και του φυσικού αερίου. Τώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι έχουν προβλέψει αυτή την εκτόξευση των τιμών και για το φυσικό αέριο και για το πετρέλαιο. Όπω έλεγαν πληροφορίε μα από το οικονομικό okay. επιτελείο, λίγο πριν καταθέσουν το προσχέδιο του προπολογισμού στη Βουλή για το 2022, αλλά. Το αλλά είναι ότι μέχρι τον Νοέμβριο, που θα καταθέσουμε το τελικό κείμενο, θα ξαναγράψουμε από την αρχή σχεδόν το μισό προπολογισμό. Κατώντα σε μια πραγματικότητα επίκαιρη. Προφανώ και κανεί δεν ξέρει από τώρα μέχρι και τον Νοέμβριο πώ θα έχουν διαμορφωθεί οι τιμέ τόσο στο πετρέλαιο όσο και στο φυσικό αέριο, αφού κάθε μέρα ναυοκατεβαίνουν. Και επίση να σου πω ότι αυτό θα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και στι νέε παρεμβάσει που θα μπορεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν δηλαδή θα πρέπει να φέρει νέα μέτρα στήριξη για τα νοικοκυριά, αν συνεχίζεται αυτή η πολύ μεγάλη ανίδωση των τιμών.